Από το 2001, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ενθαρρύνει τον κόσμο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία με αυτόνομο και ελεύθερο τρόπο. Στην αρχή, λίγου του ενδιαφέρει αυτό. Σήμερα είναι ένα πολύ διαδεδομένο ζήτημα, καθώ η ψηφιοποίηση διεισδύει όλο και πιο βαθιά στη ζωή των ανθρώπων. Στι επιχειρήσει, στου οργανισμού και στη δημόσια διοίκηση. Επηρεάζει όλο και περισσότερο το προσωπικό μα περιβάλλον και την κοινωνία συνολικά. Η ισχύ του λογισμικού αυξάνεται και αυτή. Τα προσωπικά μα δεδομένα μπορούν να διαρρεύσουν. Το λογισμικό μπορεί να καθορίσει τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε. Μπορεί να μα κάνει να χάσουμε την ελευθερία μα ή ακόμα και τι ζωέ μα. Για αυτού του λόγου, προτείνουμε να περιοριστεί η δύναμη του ιδιώτη του λογισμικού. Με το ελεύθερο λογισμικό ή αλλιώ λογισμικό ανοιχτού κώδικα, η δύναμη αυτή και η πρόσβαση κατανέμονται σε όλου του χρήστε. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν το ελεύθερο λογισμικό ω χρήσιμα προγράμματα και εφαρμογέ. Αλλά η ιδέα πίσω από αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη και έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, δεδομένου ότι έχει ενεργοποιήσει συστήματα που αποτελούν τη βάση του ψηφιακού μα κόσμου. Η διαφορά ανάμεσα στο ελεύθερο και ιδιόκτητο λογισμικό είναι ότι το ελεύθερο λογισμικό διασφαλίζει πάντα τέσσερα δικαιώματα. Ο καθένα μπορεί να το χρησιμοποιεί ελεύθερα, να το μελετάει, να το μοιράζεται και να βελτιώνει το λογισμικό. Όταν το λογισμικό αναπτύσσεται με ελεύθερη άδεια χρήση, τότε όλοι μπορούν να το χρησιμοποιούν χωρί περιορισμού, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Και επειδή ο πηγαίο κώδικα μπορεί να διαβαστεί από οποιονδήποτε, αυτό μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων τη ανθρωπότητα, να μοιράζονται το λογισμικό, να συζητάνε γι' αυτό και να το βελτιώνουν συλλογικά. Η ιδέα αυτή υπάρχει εδώ και πολλέ δεκαετίε. Ενώ ω ρεύμα συνεχίζει να επεκτείνεται και να το ελεύθερο λογισμικό χρησιμοποιείται ολοένα από περισσότερου και διαφορετικού ανθρώπου. Όμω για να κάνουμε τη διαδικασία διαμόρφωση τη τεχνολογία πιο συμπεριληπτική πρέπει να αυξήσουμε τον σεβασμό μα, ο ένα προ τον άλλον. Θέλουμε το ελεύθερο λογισμικό να δώσει τη δυνατότητα σε όλου του ανθρώπου του κόσμου, να σχεδιάζουν τη τεχνολογία από κοινού, σε ένα αυτόνομο περιβάλλον, ενισχύοντα έτσι τη δημοκρατική συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, ω κίνημα δεν πρέπει να χάσουμε την εστίαση στι βασικέ μα αξίε. Χρήση, μελέτη, διαμοιρασμό, βελτίωση. Για όλους. Άλλωστε, και αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε με ελεύθερο λογισμικό.